Καταρχήν, χαίρομαι πάλι που είμαστε ξανά εδώ. Εγώ είμαι ανάμεσα παλιές φίλες και συμμαθήτρες από το σχολείο που έχουμε μωρά και μιλάμε για τον φυλασμό, αλλά και καινούργιες φίλες βλέπω κάθε φορά. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και είμαι πολύ περήφανη για την πόλη μου που έχουμε τέτοια ομάδα. Λοιπόν, συζητήσαμε αρκετά με τις διαχειρίσεις της ομάδας για να μιλήσουμε, γιατί έχουμε μιλήσει για τα προβλήματα ξανά και ξανά που συναντάμε στην καθημέρα πράξη στο φυλασμό. Το θέμα είναι ότι από εκεί όμως είναι η βάση. Δηλαδή, καταλήξαμε πάλι να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην πράξη. Θεωρητικά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να αναλύσουμε, να δουλέψουμε, να συζητήσουμε. Αλλά τα πρακτικά είναι αυτά που μπλοκάρουν τον φυλασμό και δημιουργούν τους πάθους κύκλους που καταλήγουν στους τρόμους αποφυλασμού, στο ότι οι μητέρες βασανίζονται, ότι έχουμε ένα σωρό στερεότυπα για το ότι δεν έχω γάλα κτλ. Όπως είπαμε και προηγουμένως. Οπότε πάλι θα ξεκινήσω να μιλήσω κυρίως για αυτά τα πράγματα και σε επόμενες συναντήσεις θα αναλύσουμε πάρα πολλά επιμέρους θέματα που αφορούν τον φυλασμό, το ψυχολογικό κομμάτι του φυλασμού και πρακτικά πράγματα, φυλασμός και εργασία κτλ. Θεωρητικά, ο φυλασμός είναι ένα διαβατήριο για τη ζωή. Πρακτικά, είναι μία τέχνη... που θέλει δύο, όπως ο χορός. Θεωρητικά, πάλι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν με το τοκετό, με την έξοδο του πλακούντα από το σώμα, αυξάνονται τα κόρυφα η προλακτίνη και η οξυτοκίνη, που είναι οι κατεξοχήν ορμόνες του φυλασμού. Οπότε παράγεται αυτό που λέμε το πρωτόγαλα. Δεν ξέρω, οι κοπέλες που έχουν γεννήσει θα το έχουν δει σίγουρα. Κάποιες γυναίκες έχουν και λίγο πριν γεννήσουν το πρωτόγαλα. Είναι αυτό το λεμονοκίτρινο ή πορτοκαλοκίτρινο, οι πρόκαλες σταγόνες δηλαδή που βγαίνουν από το στήθος. Ήδη από τις πρώτες ώρες, από το πρώτο 24ωρο μετά τη γέννηση. Από εκεί και πέρα, πρακτικά ισχύει ο νόμος προσφοράς και ζήτησης εκτός από το ορμονικό κομμάτι και επίσης το μέγεθος του στήθους δεν παίζει κανένα ρόλο, πιστεύω. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα πάλι πρακτικά, τι γίνεται δηλαδή στην πραγματικότητα. Πράγματα τα οποία και εγώ τα βίωσα πριν λίγους μήνες, αν και παιδίατρο, σύμβολο φυλασμού κτλ. Σε μευτήριο της Θεσσαλονίκης, δυστυχώς τα μευτήριά μας δεν είναι baby friendly, όπως είναι στο εξωτερικό. Θέλουν να είναι, θεωρητικά είναι, τείνουν να είναι, ιδίως στα ιδιωτικά, αλλά πρακτικά δεν είναι και το βίωσα. Με το που γεννήθηκε το μωρό, ήταν και λίγο πρόωρο κτλ. Όπως είμαι παρασαλισμένη από την επισκληρίδιο, από τη γέννα, από τις φωνές, εκεί τον κόσμο που ξέρετε που μπαινοβγαίνουν εκεί και εσύ είσαι μαζί τα πόδια, ας πούμε, και έχεις γεννήσει, μου δείχνουν ένα μωρό, μου λέει το μωρό σου, δεν μου θύμιζε και τίποτα, δεν μου πιέζει και καθόλου, και δεν το πήρατε, εξαφανίστηκε. Και το είδα μετά από 6 ώρες, νομίζω, και αυτό το ζήτησα εγώ. Το είχα ταΐσει με πιπερό, του είχα δώσει ένα γεύμα γιατί είχε και χαμηλό ζάχαρο. Τι άλλο, και μετά εντάξει, τον ανέλαβα, ας πούμε, είχε ξεκουραστεί και λίγο, εντάξει. Δηλαδή, ενώ το τελευταίο στη δική μου περίπτωση δεν ίσχυε, δηλαδή η ενημέρωση και η καθοδήγηση, αν είναι δυνατόν, παρά τα αυτά πέρασα όλα τα προϊόντα, δεν μπόρεσα να τα αποφύγω ουσιαστικά και ειδικά στην κατάσταση που ήμουν. Όλα αυτά τα αποτελέσματα, αυτές οι πρακτικές είναι οι συνήθειες. Δηλαδή, δεν θέλω. Τα λέμε, αλλά εγώ δεν θέλω να πτωηθείτε. Όσες γυναίκες θέλετε να γεννήσετε, όταν άπαξ και τα ξέρετε, να ξέρετε ότι μπορούμε και τα ξεπερνάμε. Δεν είναι αυτά που. Δηλαδή, δεν θα αφήσουμε τις κακές πρακτικές που συνεχίζουν στα ελληνικά μευτήρια να μας μπλοκάρουν και να μην θυλάσουμε. Είναι μια κακή αρχή και όντως μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι ακριβώς να πέφτουν οι ορμόνες που είπαμε, η προλακτίνη και η οξυτοκίνη, γιατί αυτές είναι πολύ αυξημένες στο πρώτο δίωρο μετά τον τοκετό. Γι' αυτό λέμε με το που γεννηθεί το μωρό πρέπει κατευθείαν να μπει στο στήθος, γιατί τότε, επειδή είναι αυξημένες οι ορμόνες, παράγεται πιο πολύ γάλα πιο γρήγορα, το πρωτόγαλα δηλαδή. Και έχουμε διάφορα πράγματα στη φυσιολογία του σώματος που συμβαίνουν όταν καθυστερούμε να βάλουμε το μωρό. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε καθυστέρηση της έναρξης της γαλουργίας. Χάνεται το τοπία, το πρωτόγαλα, που είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Το μωρό παίρνει κανένα μπουκάλι, μετά παθαίνει και σπηλών, δεν κόβει τη μαμά γιατί τρώει όπως τρώει το μπουκάλι, τσιγώνει τις θηλές και μετά αρχίζει αυτός ο φαύλος, ήδη μάλλον έχει ξεκινήσει αυτός ο φαύλος κύκλος.
Λοιπόν, τι είναι το πρωτόγαλο αυτό το γνωστό και τόσο διάσημο? Είναι σταγόνες, είναι μικρή ποσότητα, αλλά είναι εξαιρετικά πολύτιμο βιολογικό υγρό. Είναι σαν το αίμα μας, έχει λευκά αιμοσφαίρια μέσα, ξέρετε όλοι για τα αντισώματα, πόσο σημαντικό είναι για την άμυνα του νεογέννου του μωρού που δεν έχει ουσιαστικά νοσοποιητικό, ότι έχει το παίρνει, το έχει πάρει από τη μάνα του τις τελευταίες εβδομάδες της χύσης, από τον πλακούντα και ό,τι παίρνουμε το πρωτόγαλο. Έχει όμως και μικρόβια μέσα, δεν είναι στήρο, ενώ παλιότερα πιστεύουμε ότι είναι στήρο, δεν είναι στήρο, έχει μικρόβια φυσιολογικά που είναι σαν γιαούρτι, ας πούμε, σαν κεφίρ. Κάτι το βοηθάει στο έντερο, έχει μέσα προβιωτικά που βοηθούν το έντερο του μωρού. Και έχει και stem cells, απλά στο κύτταρο. Αυτό είναι από τα τελευταία χρόνια ανακαλύφθηκε και μάλιστα το χρησιμοποιούν σε καρκινοπαθείς, σε ανθρώπους με χρόνια νευρολογικά προβλήματα κτλ. Και ακόμα και αντικαρκυνικούς παράγοντες, διαπιστωμένα αντικαρκυνικούς, ας πούμε αυτή την πρωτεΐνη που γράφεται ότι η Hamlet, που είναι τέλος πάντων η άλφα λακτοσφαιρίνη με ένα άλλο ένζυμο, αυτή η πρωτεΐνη δημιουργείται μέσα στο στομάχι του μωρού και αναστέλει τη δημιουργία καρκυνικού κυττάρου. Και τώρα φυσικά χρησιμοποιείται σε έρευνες, ιδίως στην Αγγλία που διάβαζα, για την αντιμετώπιση καρκυνικών παθήσεων. Δηλαδή θα πίνουμε και το γάλα μας για θεραπεία. Αυτά είναι ένα slide που δείχνει ουσιαστικά το ανθρώπιο, το γελατινό και το κατσικίσιο γάλα. Βλέπετε τη διαφορά στην πρωτεΐνη. Πόσο λιγότερη πρωτεΐνη έχει το ανθρώπινο γάλα, γιατί η πρωτεΐνη είναι ο κατεξοχήν παράγοντας ευαισθητοποίησης ανεργίας. Πόσο ακόμα και με το κατσικίσιο που θεωρείται πιο ήπιο από το γελατινό, παρά τα αυτά βλέπετε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Ενώ το μητρικό έχει πολύ αυξημένη ποσότητα σε λακτόζη, που είναι ο υδατάνθρακας για την ενέργεια. Δίνει δηλαδή στα μωρά ενέργεια και δεν θα ευαισθητοποιεί την πρωτεΐνη. Το πρώτο του καλάκι πάνω-πάνω είναι το πρωτόγαλα. Δηλαδή τόσο περίπου μπορούμε να παράγουμε στο πρώτο 24ωρο. Και όμως αυτό είναι αρκετό για το μωρό. Βλέπετε, είναι αυτό το κίτρινο, το πορτοκαλό, κίτρινο πράγμα. Και χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα για να μεταβούμε στο όριμο γάλα. Στη δεύτερη εικόνα, το πρώτο κουκαλάκι περιέχει το μεταβατικό γάλα. Αυτό εμφανίζεται από την τρίτη τέταρτη μέρα, είναι βλέπετε πιο υδαρές, έτσι πιο νερουλό. Και μετά γύρω στην 8η με 10η γίνεται αυτό το κρεμόδες, το άσπρο, το πιο παχύ γάλα, ας πούμε το όριμο. Βέβαια το γάλα μέσα στο 24ωρο αλλάζει σύσταση, το πρωί είναι πιο νερουλό, το μεσημέρι έχει πιο πολύ λακτόζη για ενέργεια και το βράδυ, το απόγευμα μειώνεται σε ποσότητα και το βράδυ έχει πιο πολλά λιπαρά όξα, γίνεται πιο παχύ. Γι' αυτό και τα μωρά είναι παιδιά της νύχτας και θέλουν να θυλάζουν το βράδυ γιατί έχει πολλά ωμέγα 3 και ωμέγα 6 το βραδινό, το πιο πολύ το βραδινό γάλα. Δηλαδή αλλάζει σε σύσταση μέσα στη μέρα, αλλάζει από μωρό σε μωρό, κάθε μάνα παράγει διαφορετικό γάλα για το κάθε της μωρό, κάθε μάνα παράγει άλλο γάλα αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Έχει βρεθεί ότι τα αγοράκια, το μητρικό γάλα στα αγοράκια έχει λίγο 25% περισσότερη ενέργεια, γιατί προφανώς θέλει λίγο περισσότερη ενέργεια. Είναι μαγικό, είναι βιολογικό υγρό. Και βλέπετε, το πάνω είναι το στομαχάκι του μωρού, την τέταρτη μέρα χωράει 20 ml, είναι τόσο ας πούμε. Χωράει 4 κουταλάκια του γλυκού. Οπότε το πρωτόγαλα που μας λένε δεν έχετε γάλα, ξέρω ότι δεν έχω γάλα. 4 κουταλάκια του γλυκού χρειάζεται γεύμα το μωρό, εντάξει, συχνά πυκνά βέβαια, όχι κάθε 3-4 ώρες, αλλά αυτό χωράει το στομάχι του. Μετά από ένα χρόνο χωράει δεκαπλάσια, 200 ml, 40 κουταλάκια. Από τα πιο συχνά, ξέρετε, στερεότυπα θα έλεγα, αλήθεια μήκος είναι σχετικό, στερεότυπα είναι υπογαλακτία, ότι δεν έχω γάλα. Και ένας συχνός λόγος που αναζητούν και συμβούλους θυλασμού οι μαμάδες. Θεωρητικά, αληθής υπογαλακτία υπάρχει πολύ σπάνια, γύρω στο 1% και είναι κατά κύριο λόγο σε προβλήματα ορμονικά, σε υποθυροειδισμό, ένα μια άλλη κατάσταση υποπαραθυροειδισμό, σε τέτοια προβλήματα έχουμε μειωμένο γάλα. Και επίσης γυναίκες που έχουν κάνει εγχείρηση στο στήθος για οποιοδήποτε λόγο, είτε αισθητική είτε θεραπευτική, αν τραυματιστεί κάποιο νεύρο που πάει προς τη φυλή, τότε δεν διαγείρεται, δεν μπορεί να διαγειρεθεί καλά η φυλή και δεν μπορεί να παραχθεί επαρκές γάλα. Και σε αυτές τις κοπέλες συνήθως δεν βλέπω αυτό το φούσκωμα στο στήθος όταν είναι έγκυες ή μετά διάφορα πρωτόγαλα για πολύ καιρό. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν το έχω δει. Ο υποθυροειδισμός είναι αρκετά συχνό. Αλλά έντια πολύ σπάνια. Έχω δει και πολλές γυναίκες που έχουν κάνει και επεμβάσεις στο στήθος και αυξητικές κτλ. Και δεν είχαν κανένα πρόβλημα εφόσον η φυλή τους ήταν intact, που λέμε. Δηλαδή δεν είχε φυραχτεί. Το 99% μπορεί να παράγει γάλα. Αυτό δεν είναι θεωρητικό, αυτό είναι αληθές. Απλώ
καθαρός από τις πολλές διαφορετικές και λαθασμένες αντιλήψεις για το πώς πρέπει, πόσο βάρος πρέπει να έχει ένα μωρό, που θα το συζητήσουμε λίγο, ή για το πότε πεινάει ένα μωρό και τελικά πεινάει, δεν πεινάει κτλ. Γίνονται πάρα πολλές παρεμηνίες. Για μένα, ο πιο συχνός λόγος που βλέπω που μια μαμά μπορεί όμως να μην έχει τόσο βάρος στη συγκεκριμένη φάση που θα τη δω, που να μην φτάνει σε τότε για το μωρό, στη συγκεκριμένη φάση πάντα, είναι γιατί δεν έχει γίνει καλή προσκόλληση, καλή ενεργοποίηση, γιατί έχει ωράρια στο φυλασμό, γιατί έχει πληγωμένες θηλές που είναι πάρα πολύ συχνό και φοβερά επώδυνο. Δηλαδή, είναι ανατριχιαστικό, ας πούμε, πόσο μια γυναίκα με πληγωμένες θηλές κάθονται και φυλάζουν. Μωρά που παίρνουν πιπερό και αρνούνται το στήθος. Και βέβαια η κούραση και το άγχος και αυτή η αϊπνία του πρώτου καιρού που σε εξαντλεί και σε διαλύει πραγματικά.